απελευθερωμένη από αμάχους ρωσική περιοχή της Χερσόνας, δέχτηκε την αναμενόμενη ουκρανική επίθεση, η οποία σε αυτή τη φάση απέτυχε παταγωδώς. 300 νεκροί και 200 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των ουκρανικών δυνάμεων που επιχείρησαν με την βοήθεια των HIMARS να διατρήσουν τη ρωσική άμυνα, με 4 ουκρανικές ταξιαρχίες να αποσύρονται από την πρώτη γραμμή. Μέχρι του δόρατος μονάδες αλεξιπτωτιστών αλλά και επίλεκτων φρουρών της ρωσικής βάσης στη Σεβαστούπολη, οι ουκρανικές μονάδες εγκατέλειψαν την προσπάθεια παρά την μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων στο να επιχειρήσουν να διασπάσουν το μέτωπο. Τα ουκρανικά στρατεύματα επιτέθηκαν στις περιοχές Μπερισλάβ και Νόβια Καμιάνκα. Οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν γνωστό πως όλες οι απόπειρες εισχώρησης σε ρωσικό έδαφος απέτυχαν. Όπως μεταδίδεται από ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο εχθρός έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Μάλιστα, από τις συλλήψεις Ουκρανών εχμαλώτων πολέμου, έχει διαφανεί ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θέλησαν να επιτεθούν ρίχνονταν στη μάχη γάμα κατηγορίες στρατευμάτων, καθώς το εκτενές μέτωπο και οι τεράστιες απώλειες έχουν δυσκολέψει πλέον πολύ την επάνδρωση μονάδων. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία αξιωματικού, που η ηλικία του δεν δείχνει ότι θα έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.